Συνέγινές μου, έχετε χιλιάδες εργαλεία, χιλιάδες όπλα στα χέρια σας, χιλιάδες αλήθειες. Έχετε την τεράστια ανατολή που πρέπει να την αναλύσετε τόσο πολύ, ώστε με αυτό το όπλο να τους βγάλετε τα ντέρα, τα οικονομικά. Έχετε τα 600 και όχι μόνο, με όλο αυτό που έχει γίνει. Έχετε τα τεράστια παγκόσμια ταμεία που είναι πιστοποιημένα παντού και βγάζει μάτια σε όλο τον πλανήτη. Έχετε όλες αυτές τις αλήθειες, έχετε τα εξωδικά σας τα τεράστια. Ξέρετε, να δικαζόμαστε γιατί δεν πληρώνουμε και χρωστάμε, το καταλαβαίνω. Μα να φτάσουμε σε επίπεδο να ζητάει, να λέει ο κόσμος ότι ορίστε παρακαλώ από τους τάδε λογαριασμούς και τάδε λογαριασμούς που είναι επιστοποιημένοι, πάρετε τα χρήματα. Είμαστε οι μόνοι στον πλανήτη που πληρώνουμε που για πρώτη φορά φοβάται το καθεστώς που πληρώνεις. Βεβαίως είναι απατεώνες και ψεύτες και δεν χρωστάς τίποτα και θα έπρεπε σήμερα να είσαι μια άλλη πολιτεία, μια άλλη Ελλάδα. Βεβαίως έχουν διαλύσει, δυναστεύσει, δολοφονήσει με χιλιάδες τρόπους. Αλλά είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν να σου κάνουν εγκληματική οργάνωση και να σου πούνε 1.200 αλητίες τη στιγμή που πληρώνεις. Που τους λες, παρακαλώ, δώστε λογαριασμούς, πάρτε τα χρήματα. Και δεν σου μιλάνε για τους λογαριασμούς. Σου λένε ό,τι να είναι, ό,τι άλλο. Ανθρώπινα όντα και η διελάνεια. Έχει σημασία να βάλετε τώρα το μυαλό σας να δουλέψει και να το κάνετε πράξη. Σήμερα μπορείτε να πληρώσετε. Έχουμε το εξώδικο της ΔΕΗ. Έχουμε το εξώδικο του νερού για τις ΔΕΙΑΠ. Έχουμε το εξώδικο για κάθε δήμο και για κάθε δημοτικό φόρο. Για την εφορία και για το όλο το εξωτερικό χρέος κατά κεφαλήν στο κεφάλι μας. Έχουμε εξώδικα για τις τράπεζες και για όλες τις τράπεζες. Έχουμε τα πάντα. Βεβαίως, βάλτε και ένα νομικό δικό σας. Εμείς προτείνουμε από τον οργανισμό, τον ελληνικό, την ΕΣΥ, την Ελλήνων Συνέλευση, αυτά τα εξώδικα. Και τους παρακαλώ, πάρτε τα χρήματα. Ο νομικός σας, άλλοι νομικοί που πρέπει να τους πιέσετε να δείτε τι θα γίνει, να έρθουν να ελέγξουν και να σας πούνε κάτι το κάνετε. Αλλά το κάθε εξώδικο γίνεται προσωπικά από τον κάθε Έλληνα και τον κάθε συνέλληνα και το κάθε άτομο που χρωστάει και που χρωστάει. Έχετε τη μεγάλη ευκαιρία να επιτεθείτε με αλήθεια, με χρήματα στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν θα πάρει χρήματα, αφού ψοφάγει χρήματα. Πάνε να την πουλήσουν, χρήματα δεν έχει, οι λογαριασμοί χρωστάνε όλοι οι Έλληνες. Δεν θα κάνεις το εξώδικο της ΔΕΗ. Και τι θα σου πει η ΔΕΗ. Δεν τα παίρνω αυτά και δεν τα παίρνεις αυτά. Από πού δεν τα παίρνεις. Από τα σίγουρα. Τα δικά μου είναι πιο σίγουρα από του κράτους και από τα παγκόσμια ταμεία που υπογράφει όλος ο παγκόσμιος ιστός και 27 παγκόσμιοι δικαστές. Δεν υπάρχουν πιο σίγουρα χρήματα. Τι θα πει η ΔΕΗ και ο συνδικαλιστής, τι θα πει ο πολιτικός, δεν σε νοιάζει. Έχεις άλλον τρόπο να πληρώνεις. Όχι. Πήγαινε εκεί να δεις. Πολέμησε το να δεις. Τι θα σου πούνε. Φτάσατε σε σημείο να μην σου μιλάνε και να σου λένε καμία απάντηση η οποία είναι μόνο για ζώα και δεν είναι για ανθρώπους. Είναι δυνατόν να του στέλνει το εξώδικο και να μην σου απαντάει επί του εξωδίκου, να σου λέει εμείς ξέρετε τι λογαριασμού μας τους κάνουμε έτσι, έτσι. Έχουμε ένα σύστημα. Καλά κάνετε. Γιατί αυτό δεν είναι στο σύστημα. Εκτός συστήματος είναι. Εμείς σου δίνουμε λεφτά εκτός συστήματος. Μέσα στο σύστημα σου δίνουμε τα χρήματα. Τι παγκόσμιοι λογαριασμοί στις τράπεζες είναι. Χιλιάδες είναι Έλληνες έχουν βάλει λεφτά σε αυτό το λογαριασμό. Μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Και θα φτάσει εσύ να φοβηθεί το καθεστώς. Εγώ με το σύστημα, αφού εγώ με το σύστημα. Εσείς όλοι είμαστε το σύστημα. Πρέπει να το καταλάβετε. Έχεις τόσες χιλιάδες όπλα να πολεμήσεις, να ξεχρεώσεις, να τους στήσεις στον τοίχο, να κάνεις το πολιτικό σου μανιφέστο, να βγάλεις τις πραγματικές πολιτείες, να βγάλεις την πραγματική πολιτεία με τις πραγματικές αλήθειες, με τα πρωτοκολλά σου. Μα δεν πας κλέβοντας. Με τους νόμους πας. Ο νόμος του νερού. Υπάρχει νόμος του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Κοινωνίας, νόμος της Ενωμένης Ευρώπης και νόμος της Ελλάδας. Που το νερό απαγορεύεται να στο κόψουν διότι εσύ είσαι νερό. Και απαγορεύεται να πουληθεί. Και απαγορεύεται να γίνει κάτι. Και γιατί δεν υπάρχουν οι νόμοι και μέσα στο εξώδικο τους αναφέρω. Δηλαδή μου κόβεις το νερό που είμαι. Πουλάς το νερό στους Γάλλους. Ποιους Γάλλους μωρέ. Οι Γάλλοι έχουν τίποτα νερό. Εσύ έχεις νερό να πουλήσεις. Έφερες εσύ κανένα νερό τίποτα πουθενά. Έχω δικαίωμα εγώ να πουλήσω νερό. Το κράτος το δικό μου έχει δικαίωμα να πουλήσει το νερό γιατί το έφτιαξε αυτό. Δικό του είναι. Το νερό, το συμπαντικό αγαθό θα πουλήσει το νερό. Μάλιστα. Το κράτος το δικό μου το πουλάει στους Γάλλους. Και το πουλάει γιατί, για να πάρει λεφτά. Αφού πουλάζει νερό κάθε μέρα σε μένα. Οι Γάλλοι τι θα κάνουν. Θα μου το βάλουν ακριβότερο ή θα μου το βάλουν φθηνότερο. Πώς να χάσει από το νερό. Και υποτίθεται δεν πουλάς νερό. Πουλάς τη διακίνηση του νερού, τις σωλήνες που έβαλες, τις συντήρησες, όλα αυτά. Νερό. Παγορεύεται, δεν πουλάς. Οι Γάλλοι πουλάς το νερό το δικό μου στους Γάλλους.
καμία σημασία, αν είναι γάλια, αν είναι οτιδήποτε. Τι να πουλήσεις, αφού δεν έχεις κάτι να πουλήσεις. Και θεσμικά και συνταγματικά, αλλά και ουσιαστικά, αλλά και με το ηθικό δίκαιο που είμαι άνθρωπος. Πώς θα ζήσω χωρίς νερό, που λέει εμένα ο Γάλλος, και άμα δεν έχω νερό θα πεθάνω. Πού το νερό, στον πλανήτη, που πνίγει τον πλανήτη από νερό. Είναι πολύ γελιότητα και πρέπει να το δείτε με πάρα πολύ μεγάλο μάτι. Και πρέπει να πολεμήσετε με όλες σας τις δυνάμεις. Γίνονται πολύ γελία και δόλια πράγματα, ειδικά σε ανθρώπους. Εκτός όλων των άλλων που σας είπα, έχετε ένα μεγάλο όπλο που πρέπει τώρα να βγει στην επιφάνεια. Είναι το capital control. Το αφήσαμε να γίνει. Βέβαια είχα πει θα πάω σε μια τράπεζα, δεν πρόλαβα να πάω. Να το κάνω εγώ επίδειξη. Όμως δεν χρειάζεται. Γιατί το capital control, θα πω τη λέξη ότι είναι παράνομο. Από ποια άποψη είναι παράνομο? Βάσει του νόμου που τα στοιχεία τα έχει κεντρική, το αν δεν σας τα δίνει κεντρική, θα βρεθεί άλλη κεντρική να σας τα δώσει. Η κεντρική αυτή δεν σας τα δίνει, δεν σας δίνει τίποτα. Αυτή η κεντρική σας λέει: μην κάνετε εξώδικα, φύγετε, κάντε άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει κεντρική. Υπάρχει κεντρική βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα ακούτε, γι' αυτό από αύριο που δεν θα τους ακούτε, θα σταματήσουν όλες αυτές οι γελιότητες. Το capital control. Θεσπίστηκε με ένα νόμο. Έλα που ο νόμος είναι πρόθεσμος. Έχω βγάλει όλους τους νόμους. Βεβαίως είναι στο γραφείο. Σαφώς θα υπάρχουν άτομα εκεί να το βγάλουν μετά το μήνυμά μου. Όλοι οι νόμοι είναι εκπρόθεσμοι και βάσει του νόμου που βγήκε τον capital, εάν μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο διάστημα δεν κυρωθεί, ο νόμος δεν ισχύει. Και έχουμε 2 χρόνια, 3 χρόνια capital χωρίς να ισχύει ο νόμος. Άρα, γνωρίζοντας αυτή τη λεπτομέρεια, κάποιοι χρησιμοποιούν ότι δεν υπάρχει capital και περνάνε τα λεφτά τους, και ο Κοσμάκης και ο λαός και όλος ο κόσμος έχει διαλυθεί οικονομικά και τα μαγαζιά τους και οι επιχειρήσεις τους, αλλά και όλη η συναλλαγή, αλλά και όλη η αγορά έχει διαλυθεί οικονομικά με ένα capital που δεν ισχύει. Από αύριο το πρωί λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευση θα πρωτοστατήσει στο capital. Θα δείξει ότι το capital δεν ισχύει. Βάσει νόμου, δεν θα σας δείξω τους δικούς μου νόμους. Βάσει fact δεν ισχύει. Έχουμε φάει όλες τις συνεδρίες της Βουλής, έχουμε φάει τα πάντα. Δεν έχει γίνει κύρωση και η κύρωση γίνεται μετά από κάποιο διάστημα το οποίο άσχετο έχει διαλυθεί ο νόμος. Δηλαδή δεν υπάρχει νόμος capital. Δεν έχει κυρωθεί όπως λέει ο νόμος την ώρα του. Αυτά που λέω θα τα δείτε. Σαφώς και οι νομικοί μας, όσοι έχουν μείνει. Αλλά και εσείς δεν χρειάζεται να είστε νομικός, θα δείτε τον νόμο. Τι νομικός. Θα δείτε τον νόμο, πώς συνθέτεται ο νόμος και πώς ακυρώνεται ο νόμος επί του νόμου. Και δεν υπάρχει capital. Με μεγάλη ευκαιρία, όποιος θέλει, για ένα capital που δεν υπήρχε, άρα για ένα capital, εδώ θα μου πείτε ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς οι τράπεζες τώρα επιβάλλει capital όταν δεν υπάρχει capital? Όταν δεν υπάρχει κυρωμένος ο νόμος, όπως λέει, που η τράπεζα έχει μια νομική υπηρεσία, η οποία ελέγχει τα πάντα, και αν ισχύει ο νόμος δεν εκτελεί. Δεν ισχύει, δεν εκτελεί. Με την ίδια λογική λοιπόν μου λέτε ή σας λέω ότι οι τράπεζες μαζί με το καθεστώς αγκαλιά διαλύουν μια οικονομία και μια χώρα, τη χώρα μας, με ένα capital που δεν υπάρχει. Ωραία. Αύριο το πρωί λοιπόν όσοι συνέλληνες έχουν πάθει βλάβη από το capital μπορούν να αποτανθούν και να ζητήσουν τις αποζημιώσεις τους από τράπεζες, από οργανισμούς, από δημόσια, από οπουδήποτε. Για να σοβαρευτούμε λίγο λοιπόν, capital δεν υπάρχει. Σας το λέω με τα λογογνώσεως, το οποίο θα σας το αποδείξω. Τις επόμενες μέρες πιστεύω θα βγουν τα χαρτιά του capital. Δεν υπάρχει capital. Επιχειρηματίες, μαζευτείτε, να κάνετε ανακοινώσεις, να μαζέψετε κόσμο και επιχειρηματίες, να δουν το capital που δεν υπάρχει και σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή για το συμφέρον του πολίτη, όπως είναι ο οργανισμός μας, όπως είναι η Ελλήνων Συνέλευση Απανταχού της Υγείας, να δουν και στο εξωτερικό τι ακριβώς συμβαίνει. Μεγάλο στοιχείο, τεράστιο στοιχείο. Εάν δεν κινηθείτε σωστά, θα το χάσουμε κι αυτό. Θα πρέπει να κινήσετε πάντα γρήγορα και σωστά, οργανωμένα. Ενώσα τον κόσμο, τα μυαλά σας να είναι πάντα δομημένα με τα στοιχεία, πάντα στον πολιτισμό των Ελλάνιων. Έχουμε τόσα στοιχεία, δεν έχουμε ανάγκη να βρίζουμε, να μιλάμε σε κανένα άσχημα. Όλα είναι μπροστά στα μάτια σας. Όλα τα όπλα είναι μπροστά σας. Δεν χρειάζεσαι άλλα όπλα. Χρειάζεσαι τώρα εσύ να τα διαχειριστείς. Δεν χρειάζεσαι, είναι τόσα πολλά. Σου έχω τόσα πολλά όπλα να απελευθερωθείς. Δεν χρειάζεσαι άλλα όπλα. Χρειάζεσαι μόνο να τα πάρεις, να τα κάνεις χρήση. Κάντε χρήση, βρε αγόρι μου. Να έρθει η απελευθέρωση. Η απελευθέρωση θα έρθει όλων μαζί. Όσοι κοιτάνε να ελευθερώσουν το σπίτι τους, να κάνουν μια συμφωνιούλα με την εφορία. Κάτι με το Δήμο που χρωστάνε, μην πας μωρέ, γιατί είναι τους ώρα. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια και το καθεστώς επιδοτεί και χρηματοδοτεί αυτές τις καταστάσεις. Δεν έρχεται, άντρα μου, η απελευθέρωση. Θα έρθει όλων μαζί.
Όλοι μαζί θα απελευθερωθούμε. Δεν πρόκειται να απελευθερωθούμε ένας-ένας. Αντέκανε μια συμφωνία. Ωραία. Έκοψε τον άλλον. Εσύ τι έμεινε στην άκρη. Ναι, σ' άφησε στην άκρη για να σε λιώσει αργότερα. Όχι να σε ελευθερώσει. Δεν θέλει να σε ελευθερώσει. Ρε. Να σε λιώσει θέλει. Απλά σε αφήνει αργότερα. Να πνίξει την επανάσταση. Να πνίξει όλη αυτή την τεράστια κίνηση, η οποία είναι μοναδική. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη κίνηση. Ένωση Ελλήνων. Ποτέ. Και τόσο δομημένη. Με τις περιφέρειές σας, με τα γραφεία σας, με δύναμη. Και να σου έχουν επιτεθεί τόσοι πολλοί, όλοι μαζί. Και είστε εκεί. Και δεν μπορεί κανείς να μας διασπάσει. Κοιτάξτε τι δομή έχουμε φτιάξει. Ποιος να σε διασπάσει. Φεύγει το μυαλό λίγο πιο πέρα, πιο δόξα να έρχεται πάλι. Δεν μπορεί να φύγει. Δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος η απελευθέρωσή μας και η ένωσή μας. Πρέπει να το καταλάβετε. Αλλιώς δεν θα είμαστε εδώ να ζούμε. Δεν μας έχουν για να ζήσουμε. Ιδιαίτερα το έθνος των Ελλήνων. Πρέπει να το καταλάβετε. Είναι θέμα έθνους. Δεν είναι οικονομικό. Νιώστε το. Ζήστε το. Κοιτάτε τι κάνουν. Κοιτάτε τι νόμους βγάζουν. Σε όλη την Ευρώπη, παντού. Κοιτάτε πώς φάλεται ο κόσμος. Νομίζετε ότι ο κόσμος είναι έτσι όπως τον προφέρουν αυτοί. Αυτός είναι ο κόσμος. Βγείτε έξω να δείτε πώς είναι. Και στην Ευρώπη είναι αλλιώς. Και η Ευρώπη θα επαναστατήσει. Και όλοι οι άνθρωποι και όλες οι ψεύτικες επαναστάσεις θα πνιγούν. Δεν έχουν. Δεν έχουν διαχρονικότητα, δεν έχουν τίποτα. Αυτό που φτιάξαμε όμως είναι τεράστιο, είναι διαχρονικό. Είναι μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Και θέλει κόστος. Θέλει δυναμισμό. Θέλει ψυχές. Δεν θέλει. Έλα να συμφωνήσουμε. Έλα να καταλάβεις. Τι να συμφωνήσουμε, τι συμφωνία να κάνουμε. Να συμφωνήσω για πού, για το DNA μου, για την πατρουσία μου, για τα δικά μου όλα. Για πού να συμφωνήσω. Τι, να κάνω πίσω σε τι. Να διαπραγματευτώ σε τι να διαπραγματευτώ. Στα δικά μου. Πού. Στον παιδιών μου, στον προγόνων μου. Θα διαπραγματευτώ τώρα πώς θα ζήσουν τα παιδιά μου και τι θα τους στερήσω. Να διαπραγματευτώ γιατί πόσα κλέψατε από τους προγονούς μου. Τι να διαπραγματευτώ. Δεν γίνεται να διαπραγματευτώ πουθενά. Μέχρι το τέλος αυτή η μάχη θα πάει με το τέλος. Και το καθεστώς θα μας βάλει μέχρι το τέλος. Και όταν χάσει το καθεστώς, τότε θα γυρίσει να σου πει. Έχετε δίκιο ρε παιδιά. Ναι, δεν το είχαμε δει έτσι. Τώρα το βλέπουμε. Ναι. Αν δεν νικήσεις, το καθεστώς δεν πέφτει. Κανένας δεν πέφτει. Και θέλω από εσάς να μην πέσει κανένας. Να θυμηθείτε τους όρκους σας. Να κάνετε παντού όρκους. Παντού. Παντού να βγείτε να κάνετε ομιλίες. Να δείξετε όλη την τεράστια ελληνικότητα, την τεράστια κοσμοθέαση, τα τεράστια πρωτοκολλά μας, την τεράστια κίνηση. Να μην αφήσετε να ξεφουσκώσει πουθενά. Να βάζετε πάντα φωτιά. Και ποτέ να μην σβήσει αυτή η φωτιά. Να είστε πάντα οργανωμένοι. Εσείς θα διοικήσετε την Ελλάδα. Εσείς είστε η Ελλάδα. Χωρίς εσάς δεν υπάρχει Ελλάδα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.